Έχει καταθέσει προτάσεις. Βελτιωμένες προτάσεις, τι εννοούμε. Βελτιωμένες έτσι αλλιώς σε σχέση με τις ελληνικές θέσεις. Ναι. Αυτό. Ναι. Τι είναι διαφορετικό. Όχι, όχι βελτιωμένες, διαφορετικές. Είναι, προς το χειρότερο. Είναι με βάση τις κόκκινες γραμμές που έχει καταθέσει. Επομένως τι αλλάζει, Νικογιάννη, θα δούμε. Διότι για πάμε, μας είπα να βρούμε δημοσιονομικά ισοδύναμα και λέμε συντάξει δεν κόβουμε. Ωραία. Ναι. Άλλα στοιχεία τα συζητάμε. Πρόωρες τις φέρνουμε μέσα στο 15 ή τις πάμε στο 16. Δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα, θα πέσουμε έξω όλοι. Και πάει εδώ, δεν νομίζω ότι είναι σωστό να αποκαλύπτουμε και τώρα κάποια στοιχεία διαπραγμάτευση, όταν η διαπραγμάτευση είναι σε εξέλιξη. Ναι. Θα περιμένουμε. Μπορούμε όμως να συζητήσουμε. Το σίγουρο όμως είναι, και εκεί να καταλήξω, θα φανεί και από το λογαριασμό στο τέλος, ότι ο ελληνικός λαός μπορεί να προσδοκά με ελπίδα ότι μέσα από δύσκολες, είναι η αλήθεια, συνθήκες, τις οποίες ζει, μπορεί να βγει από την κρίση, συνυπολογιζομένων μάλιστα και των θέσεων που αφορούν την απομείωση και την αδιάρθρωση του χρέους. Καθώς και τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Αυτό λοιπόν, επειδή είναι μια σαφής κόκκινη γραμμή, το μεν αναπτυξιακό φαίνεται ότι καλύπτεται. Το έχω ακούσει και από τους εταίρους και απορούν μάλιστα, λέει, γιατί δεν το προβάλλουμε εδώ πολύ στην Ελλάδα. Από το πακέτο Ντράγκη. Την ποσοτική χαλάρωση. Την ποσοτική χαλάρωση. Και του Γιουνκέρ. Και το Γιουνκέρ που είναι μόχλευση. Εντάξει, αλλά δεν είναι και ψιλολογίδια. Όλα έχουν σημασία. Όλα έχουν τη σημασία τους ακριβώς. Όμως το ζήτημα του χρέους είναι ένα άλλο θέμα. Το οποίο είναι και κεντρικό και μας αφορά και είναι και οικονομικό μέγεθος και είναι και από όλα τα καλά του Θεού. Εάν δεν υπάρχει, όχι η αναφορά του τύπου που υπήρχε το 12, αλλά αν δεν υπάρχει συγκεκριμένος οδικός χάρτης για την ιστορία του χρέους, η ελληνική κυβέρνηση υπογράφει συμφωνία. Εμείς επιδιώκουμε όπως το έχει απλώς οδικό χάρτη, θα θέλαμε τα συζητήματα να λήξουν τώρα. Τώρα. Οι θεσμοί δεν είναι έτοιμοι. Άλλα λέει το Δουνουτού, άλλα λένε οι Ευρωπαίοι για το θέμα αυτό. Αλλά και εμένα στην Ευρώπη δεν είναι έτοιμοι, είναι η αλήθεια. Άρα υπάρχει ένα θέμα διαπραγμάτευσης για να βρεθούν συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να γίνουν. Mm. Διότι χωρίς την ριζική και ραγδαία μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων που προειδεάζουν για τη ρύθμιση του χρέους. Με μικρά πλεονάσματα σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε και λιγότερο να πληρώνουμε για χρέος. Ακριβώς. Προειδεάζουν για το μικρότερο χρέος. Αυτό είναι. Ναι. Και χωρίς ρύθμιση του χρέους δεν μπορεί να βγούμε από τον φαύλο κύκλο της λιτότητας και της ύφεσης. Άρα, κύριε Φίλη, στην πραγματικότητα η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αποδεχθεί μια συμφωνία παράτασης για ένα εξάμηνο, εννιάμηνο ίσως. Κοιτάξτε, η παράταση είναι μια συζήτηση, είναι μια λέξη. Έχει σημασία το περιεχόμενο, το περιεχόμενο, εάν θα έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότηση όλο αυτό το διάστημα, αν θα είναι σύντομη παράταση, αν θα είναι μακρά παράταση, εάν θα έχει αξιολογήσεις που λένε. Δηλαδή, λέει, τα διάφορα στοιχεία που τη συνθέτουν. Πιο πολύ η παράταση αντανακλά τα αδιέξοδα και τις αντιφάσεις, καλύτερα θα έλεγα, στον μπλοκ των πιστωτών, παρά τις επιδιώξεις ελληνικής πλευράς. Πάντως βλέπω, κύριε Φίλε, ότι έχετε μια διάθεση ευρείας διαπραγμάτευσης. Δηλαδή η αίσθηση του χρόνου είναι κάτι πολύ ανοιχτό από ό,τι κατάλαβα στο μυαλό σας. Φιλοσοφικά είναι, όχι από φιλοσοφικά μένα. Είναι, αλλά πραγματικά όμως δεν πρέπει να είναι τώρα σε αυτή ο τη φάση. Γιατί άκουσα τον κύριο Τούσκ προχθές και μάλλον σε τρομοκρατεί με αυτό που είπε. Κοιτάξτε. Εσείς δίνετε μια άλλη διάσταση σήμερα ότι υπάρχει χρόνος, υπάρχει διαπραγμάτευση, συζητάμε. Εγώ δεν κατάλαβα ότι συζητάμε. Εμείς δεν λέμε. Δόθηκε ένα τελεσίγραφο προχθές. Εμείς δεν λέμε ότι συζητάμε για να συζητάμε, ούτε όμως λέμε ότι είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε τελεσίγραφα. Ναι. Εάν υπάρχουν τελεσίγραφα, το έχουμε πει, εκεί θα απαντήσει ο λαός. Mm. Εμείς είμαστε στη μέθοδο της διαπραγμάτευσης, της δημοκρατικής αντιπαράθεσης. Πέντε μήνες διαπραγμάτευση. Και τώρα φτάνουμε στο τέλος. Αυτό λέμε. Τώρα το τέλος και αυτό είναι σχετικό. Τι σημαίνει αυτό που είπατε χτες και γιατί το είπατε, θέλω λίγο να το διευκρινίσετε. Εμείς δεν πάμε να κάνουμε τις δικές μας κάνες εκεί. Ναι. Κοιτάξτε, στις κάνες θυμάστε τι έγινε. Βεβαίως. Μαζί έρχονται τον Παπανδρέου και του λένε μην τολμήσεις να κάνεις τίποτα, αυτό ή αλλιώς τελειώσαμε. Ναι. Θα βγεις εκτός ευρώ. Ναι. Ο ίδιος είπε θα κάνω δημοψήφισμα και στο αεροπλάνο τον μετέπισε ο κύριος Βενιζέλος, εισαγωγικά τον μετέπισε. Όχι ακριβώς, ναι. Ναι. Που επέβαλε, του είπε να μην κάνει δημοψήφισμα διότι θα τελειώσουμε. Αυτά είναι γραμμένα, δεν θα τα παραλάβω. Ναι, προφανώς. Για μας δεν υπάρχουν κάνες, λοιπόν. Δεν θα μας πούνε αυτό ή τελειώσατε. Mm-hmm. Το σημαίνει ότι στο ενδεχόμενο, κύριε Φίλη, να βρεθούμε ενώπιον ενός τελεσιγράφου, αυτό είναι που πρέπει να συμφωνήσετε και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η ελληνική κυβέρνηση θα προχωρήσει σε προσφυγή στο λαό. Κατά γνώμη μου, αυτό είναι το δημοκρατικά επιβαλλόμενο.
Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να λειτουργεί υπό το κράτος τελεσυγράφων χωρίς να εμφανίσει τη δική της δύναμη, που είναι η λαϊκή στήριξη. Ναι. Εάν η λαϊκή στήριξη ανυφίσταται, τότε περνάνε τελεσύγραφα. Ωραία. Αλλά αυτό σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση θα απευθύνει στον ελληνικό λαό λέγοντας απέρριψε την πρόταση των δανειστών. Εάν δεν, βεβαίως. Αν δεν συμφωνούμε, θα ψηφίσει ο κόσμος. Ναι. Αλλά δεν θα είναι μια μονομερής ενέργεια δική μας. Ναι. Θα είναι μια πρόταση που θα κάνουμε στον ελληνικό λαό με τα λόγω γνώσεως. Τι σημαίνει. Τι σημαίνει να αποφασίσουμε τι κάνουμε και πώς προχωράμε. Άρα αυτό σημαίνει ότι στο μυαλό της ελληνικής κυβέρνησης, κύριε εκπρόσωπε, είναι και το ενδεχόμενο. Και αν το δημοψήφισμα είναι αρνητικό. Ναι, αυτό λέω. Ακούστε κάτι. Ως επιλογή του ελληνικού λαού, είναι μεταφορά του βάρους επάνω μας. Θα επαναλάβω τη γνωστή φράση του Μακαρίτη του Μπακογιάννη. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Αν το δημοψήφισμα είναι αρνητικό, σημαίνει ότι υπάρχει θέμα πολιτικής νομοποίησης κυβέρνησης. Ναι. Σαφέστατο. Άρα μην πάμε όμως τόσο πολλά βήματα μπροστά. Εσείς μιλάτε για δημοψήφισμα ή και για εκλογές. Όχι, γιατί ας πούμε ακόμα και μια συμφωνία εκτός πλαισίου των δικών σας ορίων. Κοιτάξτε, θα μπορούσε να οδηγήσει εκεί. Εκτός πλαισίου δεν θα υπάρξει συμφωνία. Εμείς δεν λέμε ότι θα είναι η πολιτική μας 100%. Να σε εννοούμε. Αφανές. Αυτό έχει φύγει από το τραπέζι. Συμβιβασμό θα κάνουμε. Ούτε στην αρχή λέγαμε 100%. Να. Με 70 όπως θυμάστε ξεκινήσαμε. Αυτό θυμόμαστε. 70-30. Άρα λοιπόν εξ αρχής ήμασταν ρεαλιστές. Προσκρούσαμε σε ένα τείχος πολιτικών σκοπιμοτήτων και επιδιώξεων των δανειστών. Νόμιζαν ότι θα απονομοποιήσουν την νέα κατάσταση και θα ρίξουν την κυβέρνηση. Σαφές ότι οι κυρίαρχοι κύκλοι εκείνη την περίοδο αυτό θέλανε. Όχι κύριε όλοι. Φίλοι, οι κόκκινες γραμμές παραμένουν. Αυτή η γραμμή δεν πέρασε. Πλήρως. Η κυβέρνηση 4 μήνες, 5 με όλες τις δυσκολίες είναι εδώ, δεν έχει πέσει και είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα λαϊκά συμφέροντα. Τα λαϊκά και εθνικά συμφέροντα. Εάν κύριε Φίλη παραμένουν οι κόκκινες γραμμές, τότε δεν υπάρχει συμφωνία. Έτσι όπως το λέτε. Κάντε γιατί λάθος. Με βάση τις κόκκινες γραμμές διαπραγματευόμαστε, συζητάμε, υποχωρούμε, ξαναεπιτυχθήκαμε. Η διαπραγμάτευση είναι ευέλικτο στοιχείο. Έχει τους βασικούς σου στόχους που τους εξυπηρετείς με διάφορες. Είναι ευέλικτο, αλλά είδα για παράδειγμα, μας λένε. Δεν έχουν καμία ευελιξία. Στην αρχή μας είπαν να μειώσουμε τις συντάξεις. Λέμε αυτό δεν γίνεται. Μετά μας είπανε να αυξήσουμε το ΦΠΑ στα. Όχι, σας είπαν να βρείτε τα λεφτά παλού. Και μετά πρέπει να βρείτε τα παλού. Λέμε τα βρίσκουμε παλού. Επομένως. Τα βρίσκουμε τα λεφτά παλού εμείς. Τα βρίσκουμε. Η πρότασή μας είναι χωρίς να πληρώνουν αυτοί που πληρώσαν 5 χρόνια. Οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι άνθρωποι οι οποίοι. Ο ΦΠΑ δεν σας αφορά. Δηλαδή, ο ΦΠΑ δεν είναι οριζόντιο μέτρο. Θα σας απαντήσω. Θα δούμε ποιο ΦΠΑ. Θα είναι ΦΠΑ που θα έχει κοινωνική αναδιανομή μέσα. Δεν το ξέρω αυτό. Θα το δούμε. Ακούω ότι οι εταίροι προτείνουν 2 κοινωνικά ΦΠΑ. Πώς? Ακούω ότι οι εταίροι προτείνουν 2 κλίμακες. Εάν το καλάθι νοικοκυράς στο 13% ή στο 23%. Αν το ρεύμα είναι στο 13% και το νερό στο 13% ή στο 23%. Αυτό δεν είναι. Άρα αυτό πανηγυρίζουμε από το 6,5 πήγε μόνο στο 13%. Δεν πανηγυρίζουμε διότι δεν υπάρχει 6,5. Δεν θυμάστε καλά. 13,5 είναι η ΔΕΗ σήμερα. 13,5. Πολλά δεν είναι 6,5. Μα το 6,5 αυτό φάρμακα. Είναι, κύριε Φιλή, είναι ένα καλό φόρο. Είναι ο φόρος αλληλεγγύης, είναι ο έφια που παραμένει. Ένα λεπτό. Όλα αυτά πέφτουν στις ίδιες κατηγορίες. Ο φόρος αλληλεγγύης θα είναι κλιμακωτά για τους πλουσίους, κύριε. Ποιος πλουσίους, 30.000 είναι πλούσιος στην Ελλάδα. Δεν είναι 30.000 φόρος. Είναι μικρός ο φόρος το 30, το ξέρετε καλά. Είναι επιβάλλει σε 70 ευρώ τίποτα. Μιλάμε τώρα για το μεγάλο. Για τον έμφυα θα το δούμε μετά. Από φέτος υπάρχει σταδιακή κατάργηση στον έμφυα με την αλλαγή των αντικειμενικών αξιών. Από φέτος. Από φέτος. Αντικειμενικές αξίες, ναι. Θα αλλάξουν αντικειμενικές φέτος. Ναι, γιατί όχι. Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει ή προτείνει στην κυβέρνηση μια συμφωνία πάση θυσία, δηλαδή όποια και αν είναι αυτή, έχοντας ως τελικό στόχο την παραμονή της χώρας στο ευρώ. Εδώ πέρα που φτάσαμε, η μόνη κόκκινη γραμμή για μας